αυτοί που μπόρεσαν να βυθίσουν το βλέμμα τους στο αιώνιο πυρ της ιστορίας του κόσμου. Αυτοί που συνέλαβαν την ουσία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μέσα από τη μαρμάρινη υπόστασή του, βρέθηκαν μπροστά στη μεγάλη αλήθεια πως ο ορατός κόσμος συμπεριλαμβάνει την υπόσταση αλλά και την ουσία ενός άλλου κόσμου με ολοκληρωμένη αρμονία και τελειότητα. Οι μεγάλοι μύστες της φιλοσοφίας είδαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο σαν ναό του σύμπαντος και η πνευματική προσφορά τους θα διαπερνά σαν φωτεινό μετέωρο τους αιώνες για να αποτελεί τον άρτο και τον ίνο στο θυσιαστήριο της γνώσης. Έτσι, ο Πυθαγόρας μίλησε για τη συγκλονιστική δύναμη και αρμονικότητα των αριθμών. Ο Σωκράτης για τον άξονα που συνδέει τον άνθρωπο με το Θεό και λέγεται ηθική. Ο Πλάτων για την ιδανική πολιτεία που στηρίζεται στον ουράνιο κόσμο των ιδεών. Ο Αριστοτέλης για την υπεροχή ενός υπερβατικού κόσμου πέρα από τον αισθητό. Τα κλειδιά για να ανοίξουν οι κώδικες του γήινου και του ουράνιου κόσμου είναι κρυμμένα στη μαρμάρινη βίβλο των αρχαίων ελληνικών ναών. Τα μυστικά της αρμονίας των αριθμών στην ελληνική γλώσσα, τη μητέρα κάθε άλλης γλώσσας της γης. Οι θησαυροί της αρχαίας Ελλάδος περιγράφουν την πορεία της σκέψης προς τον ουρανό, προς τα αιώνια ιδανικά του καλού και του αγαθού, του ωραίου και του αληθινού. Παρθενών. Πάνω στην Ακρόπολη, στη θέση που βρίσκεται ο σημερινός Παρθενώνας, υπήρξαν από τον 6ο π.Χ. αιώνα άλλοι δύο ναοί, ο Αρχέγονος Παρθενών και ο Προπαρθενών. Από φιλολογικές και άλλες πηγές και από μαρμάρινα και πόρινα μέλη, οι αρχαιολόγοι προσπαθούν να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Στα 570 έως 550 π.Χ. οι αρχαιολόγοι τοποθετούν τη δόμηση του αρχαίγονου Παρθενώνα. Ο αρχαϊκός δωρικός ναός έφερε στα δύο αετώματα θαυμάσια γλυπτά από πορόλιθο. Είχε διαστάσεις 32 και 71 μέτρα επί 16 και 24 μέτρα. Ο αρχαϊκός ναός είχε μήκος περίπου 100 αρχαία αττικά πόδια. Αυτό απετέλεσε την αιτία υποθέσεων ταύτισης του μήκους με τον Εκατόμπεδον, για τον οποίο γίνεται λόγος σε μια αποσπασματικά σωζόμενη επιγραφή του 485 έως 484 π.Χ. Στο Μουσείο της Ακρόπολης μπορούμε να δούμε λείψανα από την ανάγλυφη διακόσμηση και την αναδομή του ναού. Ορισμένοι αρχαιολόγοι αποδίδουν τα λείψανα αυτά στην πρώτη φάση του αρχαίου νεό της Πολιάδος Αθηνάς, που βρισκόταν έμπροσθεν της νοτίου πλευράς του Ερεχθείου. Επί Πισιστράτου, όπως πιστεύουν πολλοί ερευνητές, εκτίσθη ο αρχαίγονος Παρθενών. Ο δεύτερος ναός, ο Προπαρθενών, αρχίζει να κτίζεται αμέσως μετά τη μάχη του Μαραθώνα, το 490 π.Χ., πάνω σε ένα μεγάλο στερεοβάτι από πορόλιθο. Ο δωρικός Προπαρθενών, με υλικό από πεντελικό μάρμαρο,
είχε διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές του αρχαίγονου Παρθενώνα, με μήκος 66 μέτρα και 94 εκατοστά και πλάτος 23 μέτρα και 53 εκατοστά. Στα 480 π.Χ., όταν οι Πέρσες εισέβαλαν στην Αθήνα, ο ναός βρισκόταν στην αρχή της οικοδόμησής του, με έτοιμο το κρυπίδωμά του, τη βάση των τοίχων του Σικού και τους πρώτους σπονδύλους των γιώνων του. Με καταστροφική μανία πυρπόλησαν το ναό, καθώς και όλα τα άλλα μνημεία στο βράχο της Ακρόπολης. Ο ναός είχε σχεδιαστεί με πρόναο, σικό, δυτικό διαμέρισμα και οπισθόδομο. Θα ήταν περίπτερος με 6 κύονες στις στενές πλευρές του και 16 στις μακρές. Στον πρόναο και τον οπισθόδομο θα έφερε από 4 κύονες. Για τη στήριξη της οροφής του στο εσωτερικό του δυτικού διαμερίσματος θα έφερε 4 ακόμα κύονες. Στο σικό σχεδιάστηκαν 2 εσωτερικές κυονοστοιχίες που τον χώριζαν σε 3 κλήτη. Μπορούμε σήμερα να δούμε στη νοτιοδυτική γωνία του ναού το κρυπίδωμα που χρησιμοποιήθηκε για θεμέλιο του νυν Παρθενώνα. Ακόμα οι μύεργους σπονδύλους με ίχνη από φωτιά που εντυχίστηκαν το 479 π.Χ. και διακρίνονται ευκρινώς στην εξωτερική πλευρά του θεμιστόκλειου τείχους της Ακρόπολης. Τριάντα περίπου χρόνια μετά την καταστροφική εισβολή των Περσών στην Αθήνα, οι Αθηναίοι οραματίζονται και κάνουν πράξη το νέο υπέρλαμπρο ναό της Αθηνάς Παρθένου. Στην ίδια ακριβώς θέση που βρισκόταν ο ημιτελής κατεστραμμένος προ-Παρθενών, το έτος 447 π.Χ., θεμελιώνεται πάνω στο κρυπίδωμά του ο καινούριος ναός. Κατά την περίοδο της 85ης Ολυμπιάδας, στα 438 π.Χ., μετά από δημιουργικό έργο 9 ετών, γίνονται τα εγγένεια του ναού που συνδυάζονται με την γιορτή των Παναθηναίων. Όμως, ο γλυπτός διάκοσμος των αετωμάτων, το θαυμαστότερο δημιούργημα του αρχαίου κόσμου, ολοκληρώθηκε το 432 π.Χ. Ο μεγαλοπρεπής νέος Παρθενών, ολοκλήρωση του οράματος του Περικλή για την αναμόρφωση και καλοπισμό της Αθήνας, σχεδιάστηκε και δομήθηκε από τους αρχιτέκτονες Ικτίνο και Καλλικράτη. Τη γενική εποπτεία του έργου, ο Περικλής είχε αναθέσει στο φίλο και συνεργάτη του Φιδία, κορυφαίο καλλιτέχνη της τότε εποχής και σύμβουλό του στον ευρύτερο χώρο της Ακρόπολης. Ο Παρθενών, το λαμπρότερο δημιούργημα όλων των εποχών και το μεγαλύτερο σε όγκο οικοδόμημα της Ακρόπολης, ορθώνεται μεγαλοπρεπής, επιβλητικός, στο υψηλότερο επίπεδο του βράχου και ατενίζει τους ορίζοντες του λεκανοπεδίου.